Φιλαράκια, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο με κατασκευές. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε μία σκάλα η οποία είναι με σιδεροσωλήνες 1,5 μία μέση σύνδεση. Η σκάλα την έχω φτιάξει η οποία είναι στα 3 μέτρα ύψος με σκαλοπάτια. Είναι όλη σίδερο. Εδώ είναι 2 ίντζες, εδώ είναι μισή σύντζας, μάλλον μία σύντζας, πόσο είναι αυτό, σωλήνα, ηλεκτροκολλημένες. Τα έχω βάλει αυτά, είναι σύρμα, τα έχω βάλει όταν πατάς πάνω για να μην γλιστράει. Στην κάτω μεριά έχω βάλει, βλέπετε εδώ, ροδέλες, ώστε όταν πατάει στο έδαφος να μην καρφώνει. Βλέπετε, ροδέλες, αλυσίδα, η οποία να μην υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το πόδι πιο πολύ από ότι πρέπει και να πέσουμε. Πάμε να κατεβάσουμε λίγο τη σκάλα να τη δείτε καλά πως ανοίγει και πως είναι. Μια εύκολη κατασκευή που τη φτιάχνετε μία φορά θα την έχετε χρόνια. Τη βάλω λίγο στην άκρη. Λοιπόν, η πάνω μεριά της σκάλας είναι αυτή. Θα τη δούμε λίγο όλοι. Έχουμε θέμα με τον ήλιο, βασικά. Πάμε να τη δούμε λίγο όλοι. Είπαμε, στην κάτω μεριά βάζετε ροδέλες, φλάνζες, χοντρές, μεγάλες, για να μην καρφώνει σωλήνα. Τη βλέπουμε. Okay. Πάμε να δούμε. Την κορυφή της. Εγώ για να σελώνει έχω βάλει μία σωλήνα. Εδώ έχω βάλει ένα σίδερο το οποίο το έχω κολλήσει στα πλάγια της σκάλας και περνάει εσωτερικά της σωλήνας. Οπότε με λίγα λόγια είναι σαν ανοίγει και κλείνει. Αυτό εδώ, δηλαδή εδώ είναι τρίπια σωλήνα και εσωτερικά έχω μία μπετόβεργα που είναι κολλημένη στην άκρη η οποία ανοιγοκλίνει. Να δούμε. Βλέπετε. Πολύ γερή κατασκευή. Η οποία αυτή την έχω αυτή τη στιγμή 10 χρόνια, δεν παθαίνει τίποτα. Δεν έχει κανένα θέμα, ούτε σκουριάζει με γαλβανιζέ. Σωλήνα, το μόνο θέμα που είναι, το αρνητικό της είναι ότι είναι λίγο βαριά. Ενώ η ξύλινη είναι πολύ ελαφριά, αλλά σαπίζει. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, like στο βίντεο. Εγγραφείτε στο κανάλι και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Λοιπόν, τα ξαναλέμε. Γεια σας.